Είμαστε με την υπεύθυνη του κέντρου Κυψέλη, κυρία Βάνα Λατερού. Κάνουμε πασχαλινό μπαζάρ για την ενίσχυση του κέντρου. Ναι, βεβαίως. Καλημέρα σας. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, είμαστε εδώ στην Ερμού, στο ύψος της Εθνικής Τράπεζας, μπροστά, και έχουμε το πασχαλινό μας μπαζάρ. Καλούμε όλους τους συντοπίτες μας από τη Μυτιλίνη και από τα γύρω χωριά να μας επισκεφθούν, να δούνε όλα. Είναι χειροποίητα, είναι καρτούλες χειροποίητες, πάρα πολλά σχέδια και λαμπάδες για μικρούς και μεγάλους. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντική η στήριξη και η οικονομική στήριξη για το κέντρο μας, γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορούμε και παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες στους ωφελούμενούς μας. Αλλά εκτός αυτό είναι πολύ σημαντική η στήριξη και για τα παιδιά, για την προσπάθεια που καταβάλλουν μαζί με τη βοήθεια του προσωπικού. Θεωρώ ότι όλοι όσοι έρθουν εδώ υπάρχουν πολλές επιλογές και θα μείνουν ευχαριστημένοι. Υπάρχουν μεγάλη ποικιλία από σχέδια και για μικρούς και για μεγάλους. Εκτός αυτού έχουμε και τις εικόνες μας που κάνουμε. Έχουμε εργαστήρι και είναι ξύλινες χειροποίητες, πελεκητές εικόνες με διάφορα στάδια. Σας περιμένουμε όλο τον κόσμο της Μυτιλίνης και από τα γύρω χωριά να έρθουν να στηρίξουν την προσπάθεια των παιδιών μας. Ποιες μέρες και ώρες βρίσκεστε εδώ? Θα βρισκόμαστε εδώ σήμερα Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 9.30 το πρωί μέχρι και τις 9.30 το μεσημέρι. Πόσα χρόνια λειτουργεί η Κυψέλη? Η Κυψέλη λειτουργεί από το 1997. Είναι πάρα πολλά χρόνια. Είναι ένα μεικτό κέντρο που περιλαμβάνει όλες τις αναπηρίες και τις αισθητηριακές και τις κινητικές, σωματικές και νοητικές γνωστικές αναπηρίες. Φέρουμε ειδική πιστοποίηση πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας. Είμαστε με εξειδικευμένο προσωπικό. Έχουμε όλες τις ειδικότητες, ειδική παιδαγωγό, λογοθεραπευτή, φυσιοθεραπευτή, νοσηλευτή, γυμναστή, όλες τις ειδικότητες που απαιτούνται σύμφωνα με το ΦΕΚ. Πόσοι είναι οι υποφελούμενοι του κέντρου? Οι υποφελούμενοι του κέντρου είναι πάρα πολλοί, είναι πάνω από 30 άτομα και ευελπιστούμε και για πολύ περισσότερα άτομα. Ήδη έχουμε ζητήσει την τροποποίηση της άδειά μας για την αύξηση της δυναμικότητάς μας. Επαρκούμε ούτως ή άλλως όλα τα στοιχεία, έχουμε κάνει τις παρεμβάσεις που απαιτούνται βάσει του ΦΕΚ και ευελπιστούμε να φέρουμε και παιδιά και από Αγιάσου. Ήδη φέρνουμε από Γέρα 2 φορές την εβδομάδα και 1 φορά από την Καλονή και ευελπιστούμε να φέρουμε και από τα πιο απομακρυσμένα χωριά, να εντάξουμε όλα τα παιδιά, να μην μένει κανένα παιδί στο σπίτι του. Ποια είναι η υποστήριξη που θέλουμε? Υποστήριξη είναι και ψυχοκοινωνική, δηλαδή έχει σχέση και την ένταξή τους στην κοινωνία και τη βελτίωση όλων των δυνατοτήτων τους, ανάλογα με τις ανάγκες που έχουν τα παιδιά, παρέχονται υπηρεσίες και εξατομικευμένες ανάλογα με την ανάγκη του κάθε παιδιού, αλλά και ομαδικές με όλα τα παιδιά.